Καλησπέρα σας. Εμείς θα μιλήσουμε για την υπεύθυνη ηγεσία. Είτε έχει σχέση με την πολιτική, είτε δεν έχει, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτηση. Και τη σημασία, βέβαια, που έχει η εταιρική διακυβέρνηση και στις επενδυτικές δυνατότητες, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα συνομιλήσουμε με ένα εξαιρετικό πάνελ. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τηλέμαχο Γεωργάκη, είναι Chief of Commercial Banking στην Alpha Bank. Άρα θα μας μιλήσει για τις επενδύσεις. Η κυρία Κατερίνα Βασιλάκη, CFO και μέλος του ΔΣ της Plesio Computers. Από ο πρόεδρος της Ελλάδας από το Δίκτυο Επιχειρηματικής Εθικής, ο κύριος Αντώνης Γκορτζής, είναι και εκείνος μαζί μας. Από τη Μασού της ΑΕ, ο κύριος Θεόδωρος Γεωργιούδης, είναι ο CEO της Μασού της ΑΕ. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Άγγελος Αλαμάνος, CEO της SolCrow Συμβουλευτικής. Δεν χρειάζεται να πω ότι η εποχή μας είναι μεταβατική, ότι κατακλείζεται από μετασχηματισμούς, κατακλείζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις και αυτό που έχει να κάνει κανείς είναι να έχει πάντα στο μυαλό του τρεις συνισταμένες. Η πρώτη είναι η βιωσιμότητα, η κλιματική κρίση και βέβαια η τέταρτη, η βιομηχανική επανάσταση, που πάντα είναι αυτή που θα καθορίζει από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Άγγελο Αλαμάνο, για να ξεκινήσουμε από το γενικό και να φτάσουμε στο ειδικό. Και θα ήθελα, κύριε Αλαμάνο, να μας πείτε πώς συμβάλλει η εταιρική διακυβέρνηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και ο συμβουλευτικός τομέας σε όλο αυτό. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Λοιπόν, βιώσιμη ανάπτυξη. Δύο λέξεις, πολλές έννοιες, μαζεμένες. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε πολλά χρόνια γι' αυτό, αλλά τα βήματα είναι αρκετά αργά ως προς τη υλοποίησή του, είναι ότι για να πετύχεις βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να συγκεράσεις πάρα πολλούς στόχους. Πρέπει καταρχήν εξορισμού να είσαι σαν οργανισμός αναπτυσσόμενος. Να το κάνεις αυτό μακροπρόθεσμα. Να το κάνεις αυτό με το ελάχιστο δυνατό συνδεόμενο ρίσκο. Να το κάνεις αυτό προς όφελος της κοινωνίας όπου έχεις αποτύπωμα. Και να το κάνεις αυτό χωρίς δυσανάλογο να επιβαρύνεις και τις μελλοντικές γενιές. Πολλά πράγματα μαζί. Για να το καταφέρεις λοιπόν αυτό, χρειάζεσαι συστηματικά να μπορείς να παρακολουθήσεις και να συγκεράσεις αυτούς τους στόχους. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι εταιρείες οι οποίες πρώτες έχουν κάνει βήματα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι εταιρείες που έχουν ισχυρή εταιρική δομή και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση. Το ESG, ας το πούμε, ξεκινάει από το G, ξεκινάει από το τέλος και τροφοδοτεί τα υπόλοιπα. Και το G είναι συνήθως αυτό που ξεχνάμε. Ναι. Όλοι ασχολούνται με τα άλλα δύο δηλαδή. Και το ακριβώς. G πάντα είναι πιο πιασάρικα, να πω έτσι. Η εταιρική διακυβέρνηση έχει και μία, ίσως και μία κάπως κανονιστική, νομικήστική έννοια και γι' αυτό δεν είναι τόσο πιασάρικη. Λέμε λοιπόν ότι ένα σωστό σύστημα εταιρική διακυβέρνηση βοηθάει να αναπτύξει στρατηγική. Σε βοηθάει να διαχειριστείς την καθημερινότητά σου, να το πω έτσι, ευκαιρίες, προκλήσεις, κινδύνους, επιπτώσεις, να παράξεις πληροφόρηση, να λογοδοτήσεις εκεί που πρέπει, να αναφερθείς εκεί που πρέπει στους ενδιαφερόμενους, στους stakeholders, και μετά όλα αυτά να έχουν να ξανατροφοδοτήσεις τη στρατηγική σου και να προχωρήσεις μπροστά. Είναι πιο εύκολο από ό,τι ακούγεται, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν πάβει όλο αυτό το οποίο είπα μέχρι στιγμής να είναι πάρα πολύ θεωρητικό. Και η αξία ενός συμβούλου, λοιπόν, είναι το θεωρητικό να το μεταφέρει στο πρακτικό. Να μπορέσει ο οργανισμός, οποιοδήποτε οργανισμός θέλει να υιοθετήσει καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, να μην παρατήσει το core business για να ασχοληθεί με αυτό. Να μην πούμε, παιδιά, τα μολύβια κάτω και τον υπόλοιπο τρίμηνο ασχολούμαστε μόνο να φτιάξουμε δομές. Δεν είναι βιώσιμο αυτό. Να προσλάβει έναν σύμβουλο, να δώσει ο σύμβουλος την αξία μέσω της τεχνογνωσίας και μέσω των ευέλικτων πόρων, ώστε, για να το δώσω και λίγο σχηματικά, να μπορέσει εν πτήση το αεροπλάνο να αλλάξει κάποια εξαρτήματα τα οποία πρέπει. Γίνεται αυτό. Και γίνεται. Έχει αναταράξει πολλές φορές. Έχει αναταράξει. Έτσι. Αλλά εκείνη και η αξία του συμβούλου. Να διαχειριστεί τις αναταράξεις αυτές, να δείξει μέσα τη τεχνογνωσία τις βέλτιστες πρακτικές και να προχωρήσει ο οργανισμός μπροστά. Mm-hmm. Κύριε Γκορτζή, ποια συμβουλή θα δίνατε σε μια εταιρεία που θέλει αυτό το επιχειρηματικό της πλάνο να το τροποποιήσει, να το πούμε έτσι. Πάντα με γνώμονα το ESG όμως. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θα λέγατε? Ναι. Θα σας πω δύο κουβέντες πριν μπω μέσα στο θέμα. Το 2005 είχα την χαρά να συναντήσω μια ομάδα καθηγητών πανεπιστημίου από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συζητούσαν για την επιχειρηματική ηθική. Και βέβαια, εγώ περισσότερο τους μίλαγα για κοινωνική υπευθυνότητα. Αλλά στο τέλος της ημέρας φάνηκε ότι δεν είναι μόνο η κοινωνική υπευθυνότητα. Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι απριόρι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μέσα μας.
Και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο σε επιχειρηματικό. Βεβαίως. Αν δεν προσωπικά, αν δεν είσαι ένα άτομο, το είσαι υπεύθυνο, όχι κάτω από την ευθύνη, υπεύθυνο. Mm-hmm. Έτσι, δεν πετάμε το τσιγάρο κάτω, δεν πετάμε τα σκουπίδια μας, απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται στο ESG. Εδώ και πολλά χρόνια. Δουλεύει καταπληκτικά εκεί που εφαρμόζεται. Ήδη αυτή τη στιγμή συζητιέται στην Ευρωπαϊκή, στο Stock Exchange της Γερμανίας να μπει μέσα στο πλέγμα αυτό, όπου εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε με το μοντέλο αυτό είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες, είτε ελληνικές είτε ξένες, πώς σιγά σιγά θα έχουν ένα ESG το οποίο είναι πραγματικά πρωτοπόρο. Δηλαδή, λέω το εξής, αυτό έχει δύο pillars, έχει δύο μαξιλάρια. Το ένα κινείται με το governance, πώς διοικείται μια εταιρεία και τι πρέπει να κάνει για να διοικηθεί σωστά, έτσι, και με συμβουλεύσεις ατόμων, όπως είναι πολλοί από τους κυρίους που βρίσκονται εδώ μέσα. Το περιβάλλον, ότι δεν σημαίνει επειδή εμείς έχουμε αυτό το μαγαζί ότι είναι για πέταμα, τα πετάμε στο διπλανού το κτήμα. Και βεβαίως, αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό, είναι αυτό που έχει να κάνει με το προσωπικό, με τον κόσμο. Εκπαίδευση, τρόπος που γίνονται τα appraisals, έτσι, τα ποιότητα. Η αξιολόγηση, λέτε. Η αξιολόγηση. Η διαφάνεια, φαντάζομαι. Πλήρης διαφάνεια κτλ. Η διευκόλυνση του προς το προσωπικό να καταγγείλει περιστατικά τα οποία πλήττουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ατομικές. Αν είχα εδώ να σας δείξω, δηλαδή το έχω, αλλά δεν μας παίρνει και ο χρόνος, να σας δείξω το μοντέλο, το οποίο είναι για έναν επιχειρηματία, είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα το ήθελε. Βεβαίως, όταν αναφέρομαι και λέω σε πολλούς ανθρώπους ασχολούμαι με την επιχειρηματική ηθική, χαμογελάνε. Τι αντιλαμβάνομαι? Με το επιχειρηματική ή με το ηθική? Με το ηθική μάλλον. Το κολλάνε και στην επιχειρηματική και τότε δεν. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε, για να μπορεί να έχει αποτελέσματα, είναι ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε σωστά. Θα σας πω και το τελευταίο για να μιλήσουν κι άλλοι. Στις σκανδιναβικές χώρες που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής του μοντέλου πάρει και τα εφαρμόζουν, είναι από τις πιο σταθερές οικονομίες. Οι δε Ολλανδοί κάθε χρόνο περίπου μας βρίσκουν εδώ στην Ελλάδα και μας παρακολουθούν να τους κάνουμε σεμινάριο στον Ελληνο-Ολλανδικό Σύνδεσμο επάνω στο κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής. Θα τα κάνουμε ανταλλαγή με τα σεμινάρια για τη Λίμνη Κάρλα που θα μας κάνουν εκείνοι για τη Θεσσαλία και τις πλημμύρες. Δεν μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, κύριε Γεωργάκη, η εταιρική διακυβέρνηση και η ηγεσία στις μέρες που διανύουμε βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Θέλω να μου πείτε για την Alpha Bank πώς η εταιρεία σας ενισχύει αυτή τη δέσμευση που έχει πάρει για καλές ηθικές πρακτικές και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που υπάρχουν ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα. Εμείς στην Alpha Bank ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια, το 1994, και πρωτοεφαρμόσαμε έναν κανόνα εταιρικής διακυβέρνησης. Με σκοπό τι? Θέλαμε να θέσουμε κάποιους κανόνες, να βελτιώσουμε την επικοινωνία η οποία υπήρχε μεταξύ των μετόχων, της διοίκησης, των υπαλλήλων και των πελατών. Προφανώς, στα 30 αυτά χρόνια, αυτό το μοντέλο έχει εξελιχθεί. Έχουμε πάρει μηνύματα από την κοινωνία, έχουμε πάρει μηνύματα εσωτερικά από τον οργανισμό. Προφανώς έχει τροποποιηθεί ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και έτσι έχουμε πάει σε ένα μοντέλο σήμερα που συμβαίνει το εξής. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στην πλειοψηφία, περισσότερο από 60%, αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Υπάρχει στο διοικητικό συμβούλιο αρκετά μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την εθνικότητα, το φύλο και το background των μελών. Αυτή η ποικιλομορφία έχει επεκταθεί και στη διοικητική ομάδα. Σας διακόπτω. Αυτό γίνεται με κάποια ποσόστοση ή έχετε αυτή την ευαισθησία, για να το πω έτσι, και γίνεται τέτοια η επιλογή? Ποσόστοση υπάρχει σε
Σε κάποια θέματα ποσόστοσης υπάρχουν σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη τη συμμετοχή των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Διοικητική Ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι αυτό που ανέφερα και πριν, είναι να μπορέσουμε να πάρουμε εμπειρία από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικό background. Άρα να βάλουμε στην τράπεζα μέσα ιδέες που προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Παράλληλα, τι έχει γίνει? Έχει υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της εκτελεστικής και της ελεγκτικής αρχής. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφοροποιημένη και συγκεκριμένη η ρόλη του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Όλες οι επιτροπές προεδρεύονται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Και μετά από και πέρα, για να πάμε στην εφαρμογή, τι έχουμε κάνει? Έχουμε φτιάξει μία σειρά από κώδικες και πολιτικές με σκοπό να παρακολουθήσουμε όλα όσα περιγράψατε. Η παρακολούθηση πώς γίνεται σε τρία επίπεδα άμυνας. Γίνεται στην πρώτη γραμμή, γίνεται... Με τα τάφλεμφο κύτταρα. Όχι. Πρώτη γραμμή εννοούμε... Πρώτη γραμμή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κυρίως πιο κοντά στον πελάτη, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις εργασίες. Mm-hmm. Υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, που είναι η διαχείριση κινδύνων, και υπάρχει μετά από πίσω και ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχει αυτό που ρωτήσατε, που θέσατε πριν. Υπάρχει μια διαδικασία που κάποιος ανώνυμα μπορεί να καταγγείλει κάποια ανήθικη συμπεριφορά, mm-hmm. ανώνυμα για λόγους προστασίας δικούς του. Το ανέφερα, καταλαβαίνετε, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και σε θέματα επικαιρότητας βέβαια, αλλά και σε προφανώς. Θέματα εταιρικής υπεύθυνης διακυβέρνησης. Προφανώς. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φροντίσει την τράπεζα να το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά από και πέρα, τι γίνεται? Αυτό όλο δεν είναι ένα στατικό μοντέλο. Πάντα προσπαθούμε αυτό το μοντέλο να αυτοτροφοδοτείται τόσο εσωτερικά μέσα από την τράπεζα, όσο και εξωτερικά, βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, νομοθεσία, πάλι αυτό που προανέφερα, ανάγκες της κοινωνίας, για να δούμε πώς αυτό συνέχεια θα το εξελίσσουμε. Έβλεπα την κυρία Βασιλάκη, όταν λέγατε για την ποσόστοση στις γυναίκες, χαμογελούσε πονηρά. Χαμογελούσε πάντως. Και θυμάμαι μία περσινή συζήτηση στο ίδιο φόρουμ, όπου μας έλεγε η πρόεδρος της ΕΙΔΑΠ τότε ότι εφαρμόζουν την ποσόστοση γιατί δίνουν ευκαιρίες και σε άντρες. Λοιπόν, κυρία Βασιλάκη, πολύπλοκο το τοπίο και της τεχνολογίας στο λιανικό εμπόριο βέβαια. Θέλω να μου πείτε πώς η δική σας εταιρεία έχει επαναπροσδιορίσει όλο αυτό το πλαίσιο, πώς η πλαίσιο έχει επαναπροσδιορίσει όλο αυτό το πλαίσιο για την επιχειρηματική της στρατηγική, έτσι ώστε να ενσωματώσει και το μοντέλο διακυβέρνησής της. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Εμείς το 2023 είναι η έκτη χρονιά που θα δημοσιεύσουμε τον απολογισμό βιωσιμότητάς μας με βάση τα SASB και τα GRI κριτήρια, οπότε θα έλεγα ότι η έννοια των ESG και της εταιρικής διακυβέρνησης είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχουν μπει στη ζωή μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα σίγουρα ενός κανονιστικού και ενός νομικού πλαισίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και μια παγκόσμια τάση, υπάρχει μια απέτηση από όλους τους stakeholders, μια απέτηση απέναντι στις μεγάλες εταιρείες να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα θέματα στον τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις. Mm-hmm. Οπότε, ακόμα και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ας πούμε, τα credit scoring των εταιρείων πλέον λαμβάνουν υπόψη τους ποιοτικά χαρακτηριστικά ESG που πριν μερικά χρόνια κανείς δεν θα το φανταζόταν. Άρα, εμείς έχουμε κινηθεί στον ανασχεδιασμό της επιχειρηματικής μας στρατηγικής σε τρεις άξονες. Ξεκινώντας από το G, όπως είπε και ο κύριος Αλαμάνος, έχουμε συγγράψει και ενσωματώσει όμως την καθημερινότητά μας, όχι απλά γράψει σε ένα χαρτί, δεκάδες κανονισμούς και πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι μια πλούσια εταιρική διακυβέρνηση πραγματικά μπορεί να ωφελήσει την εταιρεία και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της, να τη βοηθήσει να εντοπίζει ευκαιρίες και να αποφεύγει κινδύνους. Προχωρώντας στο κομμάτι του περιβάλλοντος, αυτό που προσπαθούμε είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας περιβαλλοντικά κριτήρια στον τρόπο που λαμβάνουμε μεγάλες και μικρές αποφάσεις. Άρα, για παράδειγμα, έχουμε κάνει μια επένδυση 500.000 σε φωτοβολταϊκά στην έδρα μας, στη Μαγούλη Αττικής, όπου με μια δυναμικότητα 900 kW καταφέραμε
να μειώσουμε 45% την κατανάλωση ενέργειας στην πιο ενεργοβόρα μας εγκατάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο τα μεγάλα, είναι και πολλά μικρά πράγματα. Από τον τρόπο που διαλέγεις τη συσκευασία, που τυπώνεις καταλόγους, πώς αγοράζεις αυτοκίνητα, τι προϊόντα βάζεις στην ίδια την γκάμα σου και προσφέρεις στην αγορά. Στο κοινωνικό κομμάτι, δουλεύουμε σε πολλούς άξονες. Θα ήθελα να μείνω σε έναν από αυτούς, χάριν συντομίας. Η στρατηγική μας λαμβάνει πάρα πολύ σημαντικά υπόψη της στο κομμάτι του πώς μπορούμε να φέρουμε το STEM κοντά στα παιδιά. Και αυτό ξεκινάει από ένα προσωπικό όραμα του CEO της εταιρείας μας, του Κώστα του Γεράρδου. Έτσι έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των PlesioBots, όπου εκεί προσφέρουμε πραγματική, πρακτική γνώση σε παιδιά στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της ρομποντικής και του προγραμματισμού. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε το 2020, όπου παιδιά συναδέλφων κατάφεραν να κατακτήσουν το χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο Ρομποτικής. Συνεχίστηκε σε δύο κύκλους open call, όπου ο δεύτερος ολοκληρώθηκε μόλις πέρυσι, και 200 παιδιά από 16 πόλεις της Ελλάδας κατάφεραν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα και να φέρουν πραγματικά προϊόντα, να προτείνουν πραγματικά προϊόντα που θα μπορούσαν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Βασιλάκη, θεωρώ ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη επένδυση, έτσι κι αλλιώς. Και αν η Alpha Bank είναι ταυτισμένη με την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και η Μασούτης είναι μια τέτοια εταιρεία, κύριε Γεροστεριούδη, φαντάζομαι ότι λαμβάνεται υπόψη απόλυτα τα κριτήρια του ESG, επιχειρηματικά τουλάχιστον. Θέλω να μου πείτε πόσο αυτό έχει ανοίξει ευκαιρίες για εσάς και πόσο σημαντικά θεωρούνται τα κριτήρια αυτά για το λιανεμπόριο. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια, γιατί ακούγονται πραγματικά εξαιρετικά πράγματα σήμερα από το πάνελ. Ξέρετε, το λιανεμπόριο έχει μια όμορφη γοητεία που πιάνει το σφιγμό της ελληνικής κοινωνίας. Και αν πούμε, γιατί ακούστηκε και η επιχειρηματική ηθική πάρα πολύ σωστά, άμα δείτε και πάμε πίσω δεκαετίες και δούμε ποιες εταιρείες πραγματικά είναι επιτυχημένες στον κλάδο ακόμα και σήμερα, θα δούμε πολλά παραδείγματα και ένα από αυτά είναι και η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, οι οποίες αντιλήφθηκαν πλήρως τον κοινωνικό τους ρόλο, το ρόλο που έχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Βάλανε πρώτα τον άνθρωπο, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι καταναλωτής. Ακούσαμε και πριν από κυβερνητικά στελέχη πολύ σωστά ότι ο πληθωρισμός και όλο αυτό που βίωσε ένας καταναλωτής τα τελευταία 18 μήνες ήταν ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και βρεθήκαμε μπροστά όλα τα σούπερ μάρκετ και το λιανεμπόριο, αν και εμείς δεν παράγουμε πληθωρισμό, συγκρατούμε πληθωρισμό. Βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή τη λέλαπα. Και είχαμε επιλογές. Είχαμε διάφορες επιλογές και νομίζω διάφορες αλυσίδες επιλέξανε ο καθένας στρατηγική του. Εμείς επιλέξαμε τη στρατηγική των βιώσιμων τιμών και των βιώσιμων κερδών. Είδαμε το ρόλο μας πολύ ξεκάθαρα μέσα σε αυτό και επιλέξαμε να έχουμε οικονομική πολιτική, να το πω έτσι, και κοινωνική πολιτική, που ξέρετε, μια εταιρεία να το λέει αυτό έχει το ενδιαφέρον από μόνο του. Και δεν σας είδαμε και στις εταιρείες που φάγανε πρόστιμο, γιατί υπήρξαν και τέτοιες εταιρείες. Πολύ σωστά. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το ρόλο μας και γιατί θέλω να πω, θα δείτε τα νούμερα, γιατί εκεί αποτυπώνονται όλα, αν και δεν είναι όλα νούμερα. Όμως θα δείτε ότι είμαστε μια επιχείρηση η οποία σέβεται τους εργαζόμενους της, διατηρούμε τη βιωσιμότητά μας, σεβόμαστε τη βιομηχανία και βλέπω πολλούς από τη βιομηχανία σήμερα και εδώ, αλλά συγχρόνως σεβόμαστε και τον Έλληνα καταναλωτή, γιατί ο Έλληνας καταναλωτής πέρασε δύσκολα και πρέπει οι τιμές να είναι όσο πιο ανταγωνιστικές γίνεται. Τώρα εμείς αγκαλιάζουμε τα νέα πλαίσια που έρχονται το ESG και μας αρέσει. Γιατί μας αρέσει? Γιατί μέσα από αυτό και θα δημιουργηθεί κάτι πολύ όμορφο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γιατί όταν έρχονται πλαίσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ρυθμίζουν πλέον το ESG και το αναβαθμίζουν και μας διευκολύνουν ώστε η αξία της επιχείρησης, το ESG να φαίνεται στην αξία της επιχείρησης, μας δημιουργεί και εύκολα και σε κάποια πρακτικά πράγματα μια διευκόλυνση. Γιατί τι εννοώ με αυτό? Όταν λοιπόν εμείς συνειδητά έχουμε χαμηλότερα κέρδη για να περάσουν οι τιμές στους καταναλωτές, όταν θα έρθει η ώρα της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων χρηματοδότησής μας με μια τράπεζα, με την Alpha Bank, καλή ώρα, τότε όλα πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Γιατί ο ρόλος μας λοιπόν, το ESG, ναι, μεν υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε πλήρως το ρόλο μας στην κοινωνία. Και να κλείσω και με κάτι άλλο. Ξέρετε, στην Ελλάδα, με ένα παράδειγμα. Σας πέταξε τον μπαλάκι, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ακριβώς, είπα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Έτσι, μεταλλευτείτε. Πολύ σωστά. Να κλείσω με ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο το αναφέρω πολύ συχνά και έχω συγκεκριμένο λόγο. Στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Σχολή Τυφλών, υπάρχει ένα κατάστημα Μασούτης, το οποίο είναι φιλικό για τους συνανθρώπους μας με οπτική αναπηρία. Το οποίο με μεγάλες επενδύσεις κτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών. Εκεί δεν κοιτάξαμε ποτέ ποιο είναι το buyback period. Δεν είδαμε ποτέ πότε θα πάρουμε πίσω την επένδυση μας. Για μας είναι κάτι πολύ διαφορετικό και ακούστηκε και ο αρχοντικός σκοπός όταν χρησιμοποιείται μια εταιρεία. Και
Και αυτό τελικά φαίνει και την επιτυχία, ξέρετε. Όταν έχεις έναν ευγενή σκοπό, βάζεις τον άνθρωπο το επίκεντρο και το κέρδος είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι ο αυτοσκοπός. Αυτό και το συναισθηματικό κέρδος έτσι κι αλλιώς και το ηθικό κέρδος, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, κύριε Αλαμάνο, πάμε πάλι σε εσάς. Πώς μπορεί μια συμβουλευτική υπηρεσία σαν τη δική σας να υποστηρίξει τους οργανισμούς στη χρήση της εταιρικής διακυβέρνησης και σε δεύτερο χρόνο να προσελκύσει και επιχειρήσεις και επενδύσεις, βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας κάτι το οποίο ίσως να μην είναι προφανές. Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι κόστος για μια εταιρεία, είναι η ίδια επένδυση για την εταιρεία. Ξανά και ξανά, όταν γίνεται η έρευνα για να δούμε ποιες εταιρείες αποδίδουν καλύτερα. Και συνήθως οι έρευνες αυτές είναι σε εισηγμένες εταιρείες όπου μπορούμε να σκοράρουμε το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης. Όταν κοιτάμε μεγάλους χρονικούς ορίζοντες, πάντα οι εταιρείες με καλή εταιρική διακυβέρνηση υπεραποδίδουν αντί των εταιρεών με κακή εταιρική διακυβέρνηση. Okay. Άρα, πριν ξεκινήσουμε πώς μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις, η πρώτη επένδυση που πρέπει να κάνει η κάθε εταιρεία είναι στον εαυτό της να υιοθετήσει σωστές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, με πράσινες πρακτικές, λέμε τώρα, με αυτόνομη, με ενεργειακή επάρκεια. Προσέξτε, ακόμα και για να πάρθουν οι αποφάσεις αυτές, για να παρακολουθηθούν οι αποφάσεις αυτές, ναι, χρειάζεται πριν να υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι, γιατί στο τέλος της ημέρας όλες οι εταιρείες από ανθρώπους διοικούνται ή διοικούνται από συστήματα. Έτσι. Να υπάρχουν οι άνθρωποι λοιπόν εκείνοι, οι οποίοι θα θέσουν τις ιδέες, θα θέσουν το πλάνο, θα παρακολουθεί το πλάνο, ώστε όλο αυτό να είναι και cost effective, να το πω έτσι. Δηλαδή, το κάθε ευρώ το οποίο ξοδεύεις να έχει και έναν αντίκτυπο, να μην είναι καθαρά μαρκετίστικο, να το πω έτσι. Τώρα, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω της εταιρικής διακυβέρνησης την προσέλκυση επενδύσεων. Είπε κάτι πολύ σημαντικό η κυρία Βασιλάκη πριν, ότι πια δεν είναι μόνο κανονιστικό το να είμαι ESG compliant, να το πω έτσι, δηλαδή να ακολουθώ πρακτικές βιωσιμότητας. Είναι και εμπορική πρακτική πια, είναι και εμπορικό αναγκαίο μεγάλες διεθνείς εταιρείες, γιατί από εκεί θα μας έρθει, μία πλευρά που θα μας έρθει και στην, μας έρθει και στην Ελλάδα, απαιτούν πια για να επενδύσουν, για να συνεπενδύσουν, για να σε βάλουν στην εφοδιαστική στρατησίδα, οι πρακτικές βιωσιμότητας που ακολουθείς να συστοιχίζουν με τις δικές τους. Άρα, εκ των πραγμάτων, όταν ακολουθείς πρακτικές βιωσιμότητας, μπαίνεις στο κάδρο, μπαίνεις στο στόχαστρο για να μπορείς να είσαι investable, να μπορείς να επενδυθείς από το εξωτερικό. Και να το βάλω ακόμα πιο πολύ στην καθημερινότητά μας, τα τελευταία 2-3 χρόνια ήδη μας ζητούνται από το εξωτερικό τα πρώτα ESG due diligence σε περιπτώσεις εξαγορών. Δηλαδή ότι εκεί που ξέραμε ότι γίνεται ο λογιστικός έλεγχος, ο φορολογικός έλεγχος, ο νομικός έλεγχος, τώρα πια γίνεται και έλεγχος πρακτικών βιωσιμότητας, ώστε να δουν ότι οι εταιρείες με τις οποίες θέλουν να συνεργαστούν δεν θα μολύνουν το δικό τους ESG profile. Οπότε είναι ταυτόσιμες, να το πω έτσι, οι κουλτούρες ως προς τη βιωσιμότητα. Άρα το ESG έχει γίνει κάτι και σαν χρηματιστηριακός δείκτης. Η εμπάση τόση ένδειξη. Δεν θα έλεγα χρηματιστηριακός δείκτης, θα έλεγα δείκτης επενδυσιμότητας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι άσπρο ή μαύρο, δηλαδή δεν ακολουθείς κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές, άρα δεν είσαι investable. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον προς τα εκεί θα πάει, ότι από τη στιγμή που δεν είσαι στο πλαίσιο των best practices, των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα βιωσιμότητας, τότε θα γίνεσαι uninvestable. Δεν θα θέλει κάποιος να έρθει να συνεργαστεί μαζί σου. Πολύ ωραία. Έχουμε 10 λεπτά και είστε 4 που δεν έχετε μιλήσει στο δεύτερο γύρο, αλλά θέλω να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Και θα πάω στον κύριο Γκορτζή. Θα κάνω μια πολύ σύντομη ερώτηση. Βιωσιμότητα και δημογραφικό. Πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Τα νέα ζευγάρια, θα σας το πω πάρα πολύ απλά, δεν κάνουν παιδιά, γιατί δουλεύουν και οι δύο και γιατί δεν διευκολύνονται ούτε από την νομοθεσία ούτε από τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Τι θα κάνετε? Τυχαίνει και έχω κάνει μελέτη επάνω σε αυτό το πράγμα. Ήμουνα βέβαιη. Εδώ και 4-5 χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Ναι, ναι. Οι τάσεις αυτή τη στιγμή είναι πτωτικοί από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, αν δείτε την καμπύλη σε 10 χρόνια, ακολουθεί μια τάση τέτοια. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε 1,2 παιδιά ανά σπιτικό. Κανονικά, ο πληθυσμός αυτός, έτσι όπως πάει, στα επόμενα 10 χρόνια θα γεννιόνται 5-10 παιδιά, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, βέβαια, συμβαίνει και στην Ευρώπη αυτή η τάση. Αυτό δεν μας παρηγορεί όμως. Αυτό θα χειροτερέψει, διότι υπάρχει μία τάση σε όλη την Ευρώπη να μην κάνουν παιδιά ή εν πάση περιπτώσει να είναι ένα παιδί ή ένα και τόσο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, έχουν βγει έξω και τραβάνε ξένους
και τους πάνε στις πατρίδες, οι οποίοι μπορεί να είναι άσχετοι με το, αλλά έχουν τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο το οποίο να είναι για τουλάχιστον μία δεκαετία, για να μην σας πω περισσότερο. Φημολογείται ότι το 50% των ξένων, το 50% του πληθυσμού της Ευρώπης σε 15-20 χρόνια θα είναι ακριβώς το 50% ξένοι. Και μπορεί κανείς αυτό να το δει όταν κάνει τα ταξίδια στο εξωτερικό, πόσοι άνθρωποι κυκλοφορούν οι οποίοι φαίνονται ότι βρίσκονται από κάποιο άλλο κράτος. Είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Θέλει βοήθεια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και ειδικά στις μαμάδες, διότι πολλές φορές οι μαμάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδί παίρνουν, ξέρω εγώ, 500, 600, 700 ευρώ και πρέπει να έχουν και κάποια babysitter να τις τα δώνουν για να το προσέχει το παιδάκι. Άρα σου λέει, δεν κάνω παιδιά, δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Πάντως, στις σκανδιναβικές χώρες, στις οποίες αναφερθήκατε νωρίτερα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους σας, έχουν συνήθως μέσα στις εταιρείες και βρεφονηπιακούς σταθμούς για να μπορούν να αφήνουν οι μητέρες, οι εργαζόμενες τα παιδιά τους. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πάρα πολλή δουλειά. Μάλιστα. Ένα άλλο το οποίο ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως για το θέμα του προσωπικού στις εταιρείες. Ναι. Εγώ έχω βρεθεί σε μία περίπτωση όπου πήγα σε μία καινούργια εταιρεία του Group και υπήρχε εκεί μέσα, ενώ ήταν καλή εταιρεία, με εξαιρετικούς ανθρώπους, δεν είχαν πολύ εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τις οποίες παίρνει ιδιαίτερα για το προσωπικό τους. Κάναμε μία έρευνα, βγάλαμε κάτι χαμηλά ποσοστά και αυτομάτως αυτό που κάναμε ένα πλάνο 2,5 ετών συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού σε διάφορους τομείς. Καταπληκτικά. Τα αποτελέσματα σε 2,5 χρόνια ήταν υπέροχα και με πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Γεωργάκη. Στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για το 23-25 είναι η χορήγηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις. Γιατί θέσατε αυτό το στόχο ως Alpha Bank, πώς αξιολογείτε αν δεν πέσει η τέντα, πώς αξιολογείτε αν μια επένδυση πληρεί αυτά τα κριτήρια βιωσιμότητας και ποιο είναι το ελεγκτικό πλαίσιο το οποίο σκοπεύετε να εφαρμόσετε? Ναι, προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος. Για τα 3 δις, αν θα έπρεπε να το πω με μία κουβέντα, θα έλεγα ότι αυτή είναι μία παρακαταθήκη που κάνουμε στο μέλλον για την κοινωνία, για το περιβάλλον και για την οικονομία. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τη σημαντικότητα των βιώσιμων επενδύσεων. Τώρα, πώς γίνεται ή ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχουν 2 επίπεδα ελέγχων. Το πρώτο το οποίο ελέγχουμε είναι ελέγχουμε την εταιρεία. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Αλαμάνος, το ένα ESG due diligence. Αυτό γίνεται με ένα κοινό τρόπο από όλες τις τράπεζες μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και μέσω της Τηρεσίας. Και εδώ πέρα, μάλιστα, οι τράπεζες δεν έχουμε έναν παθητικό ρόλο. Αν δηλαδή μια εταιρεία βρεθεί ότι είναι υψηλού κινδύνου, τότε πρέπει να συμφωνήσουμε με την εταιρεία. Είναι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα γίνουν συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες. Ακριβώς, διορθωτικές ενέργειες θα το έλεγα. Αν αυτά δεν γίνουν, θα πρέπει να περιορίσουμε ή να κόψουμε τη συνεργασία. Από εκεί και πέρα, όταν πάμε στην αξιολόγηση μιας επένδυσης για να δούμε αν είναι βιώσιμη, εδώ πέρα πάλι υπάρχουν πολύ αυστηροί και συγκεκριμένοι κανόνες. Το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο, αφού το δουλέψαμε εσωτερικά, ζητήσαμε από έναν διεθνή οργανισμό, ISS Corporate λέγεται ο οργανισμός, να μας το πιστοποιήσει. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Και από εκεί και πέρα, τι έχουμε κάνει? Έχουμε προχωρήσει σε σημαντική εκπαίδευση όλων των στελεχών. Ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή, από την ομάδα η οποία χορηγεί το δάνειο, να ξέρει ποιοι συγκεκριμένοι κανόνες πρέπει να πληρούνται για να είναι ένα δάνειο βιώσιμο. Το διάστημα από τη στιγμή που κάνει μια εταιρεία αίτηση μέχρι τη στιγμή που θα πάρει το δάνειο, ποιο είναι το χρονικό?
Εξαρτάται τη μορφή του δανείου. Συνήθως και πόσο έτοιμη είναι η εταιρεία όταν υποβάλλει το πλαίσιο. Αυτό μπορεί να ποικίλει, μπορεί να είναι η εγκριτική διαδικασία να κρατήσει από 2 εβδομάδες. Μέχρι... Ναι, αν είναι κάτι πιο σύνθετο, πιο δύσκολο, μπορεί να κρατήσει 1 ή 2 μήνες. Αν είναι καλός ο φάκελος, η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε πολυεπίπεδους ελέγχους για να αποφύγουμε το greenwashing, δηλαδή υπάρχει το credit, υπάρχει το risk, υπάρχει εσωτερικός έλεγχος, να είμαστε σίγουροι. Και επίσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εξωτερικοί φορείς οι οποίοι πιστοποιούν ότι το δάνειο αυτό πράγματι φέρει την σφραγίδα μιας βιώσιμης επένδυσης, όπως για παραδείγματος χάρη μιλάμε για ένα πράσινο ακίνητο, ή αν μιλάμε για ένα δάνειο το οποίο δίνεται μέσω του ΤΑΑ και φέρει το green tagging, πάλι υπάρχει ένας εξωτερικός ο οποίος το πιστοποιεί. Καταλαβαίνω ότι και πάλι έχετε πολλούς μηχανισμούς ελεγκτικούς άμυνας, έτσι ώστε να φτάνετε στο τελικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στο πλαίσιο. Θα μείνουμε στα ζητήματα της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού. Στον τομέα της τεχνολογίας, η εκπαίδευση είναι κάτι απαραίτητο. Εσείς πώς κινείστε σε σχέση με αυτό, στην πλαίσιο? Γενικά θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι κομμάτι του DNA μας. Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας αγοράζει δεξιότητες, εμείς έχουμε ιδρύσει την Πλαίσιο Academy, που στόχος της είναι να εκπαιδεύει και να εξελίσσει τους δικούς μας ανθρώπους. Το 2023 καταφέραμε να διοργανώσουμε περίπου 70.000 ανθρωπόρες εκπαίδευσης. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όταν όμως μιλάμε για θέματα ESG, τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο. Γιατί δυσκολεύουν? Γιατί όταν μιλάμε για θέματα ESG, δεν μιλάμε απλά για ένα μάθημα, μιλάμε για μια αλλαγή κουλτούρας. Και ακόμα χειρότερα, ακόμα δυσκολότερα, όχι μόνο της δικής μας κουλτούρας, των 1.500 ανθρώπων που δουλεύουμε στην εταιρεία, μιλάμε για μια αλλαγή κουλτούρας σε όλα τα σημεία επαφής που έχουμε με τους stakeholders μας. Με τους πελάτες μας, με τους προμηθευτές μας. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν να πάρουν σωστές αποφάσεις, να επηρεάσουμε τους καταναλωτές μας, να διαλέξουν σωστά προϊόντα. Δηλαδή τα προϊόντα που έχουν τη μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, να τους οθήσουμε στην ανακύκλωση. Στο δικό μας πιο μικρό κόσμο, αυτό που κάναμε το 2023 είναι ότι επενδύσαμε πολύ χρόνο στις έννοιες της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας. Εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 90 συνάδελφοι, μέλη του Leadership Team, σε αυτές τις έννοιες. Συνεργαστήκαμε με πολύ αξιόλογους φορείς, με το Diversity Chapter, το Women on Top, το Black Light, το Live a Legacy της Mastercard και άλλους. Εκπαιδευτήκαμε και συζητήσαμε. Κάναμε challenge οι ίδιοι τα στερεότυπα που ο καθένας μας κουβαλάει. Και γι' αυτό νομίζω το αγκάλιασε πολύ και ο οργανισμός. Σαν επιστέγασμα αυτού, υπογράψαμε και τη Χάρτα Διαφορετικότητας και προχωράμε σε θέματα περιβάλλοντος για το 2024. Ωραία. Θα τελειώσουμε. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας έφτασε για έναν τρίτο κύκλο που πολύ τον ήθελα, με τον κύριο Γεροστεριούδη, και θα μας πει σε 37 δευτερόλεπτα πότε θα πέσουν οι τιμές. Αστειεύομαι. Θα μας μιλήσετε λίγο για αυτό το πράσινο κτίριο, το Grand Masoutis, το οποίο νομίζω ότι αποτελεί υπόδειγμα βιωσιμότητας και υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης. Πάντως και για τις τιμές. Πείτε μας και για τις τιμές. Υπάρχει φως στο τούνελ, έτσι. Και δεν είναι το τρένο που έρχεται, είναι όντως το φως. Γιατί νομίζω ότι το μεγάλο κύμα προσφυγικών πιέσεων έρχεται προς το τέλος του. Μαζί φυσικά και με τα κρατικά μέτρα που είδαμε τους τελευταίους μήνες. Και η συνεργασία μεταξύ του τριγώνου αυτού λιανεμπόρων, προμηθευτών και καταναλωτή. Νομίζω ότι έρχονται όντως καλύτερα. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτό το κομμάτι και ελπίζω φέτος να δούμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Φυσικά, σε συνέργεια με την αύξηση και του βασικού μισθού, γιατί και αυτό είναι έτσι. Νομίζω, σαν κλάδος, το καλωσορίζουμε αυτό. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, εγώ νομίζω πρέπει να καταλάβουμε γιατί το κάνουμε το οτιδήποτε. Το κάνουμε για να, ό,τι γίνεται, να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα στον πλανήτη, αλλά φυσικά να προσφέρουμε υγιεινή και ασφάλεια στα τρόφιμά μας όταν μπαίνει ο ένας καταναλωτής μέσα στα καταστήματά μας. Ψωνίζουμε για τα παιδιά μας, ψωνίζουμε για αυτούς που αγαπάμε. Και η τεχνολογία αλλά και η βιωσιμότητα είναι ένας πολύ μεγάλος σύμμαχος. Δουλεύουμε πολύ κοντά με τους προμηθευτές μας, βάζουμε κριτήρια ESG, δουλεύουμε μαζί λοιπόν από πού είναι τα υλικά, από πού έρχεται η πρώτη ύλη, είναι ανακυκλώσιμο, ποια είναι η φωδιαστική αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο ράφι. Η ενέργεια που καταναλώνουμε ώστε τα ψυγεία μας να διατηρούν φρέσκα τα προϊόντα μας είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γενικά λοιπόν μπαίνουμε σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι ώστε η βιωσιμότητα μπαίνει λοιπόν στην καρδιά αυτό που κάνει διαμαντής μας του Τσαφάιτσα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει κάπου εδώ λόγω χρόνου να κλείσουμε. Δεν θέλω να σας βάλω να διαλέξετε ανάμεσα στο E, το S ή το G, γιατί φαντάζομαι ότι και τα τρία για εσάς είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Είναι. Έτσι καταλαβαίνω. Και να πω ότι με τέτοιες εταιρείες σίγουρα θα είναι και καλύτερη και η νέα γενιά των εργαζομένων στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.